Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Θα πάμε Ιερά Πέτρα, μια εθελοντική ομάδα εκεί στην ευρύτερη περιοχή μας παραδίδει κατά κάποιο τρόπο δωρεάν μαθήματα εθελοντισμού, ανθρωπιάς και ευσυνειδησίας. Η κεντρική ιδέα της εθελοντικής ομάδας είναι σεβαστείτε το περιβάλλον. Πάμε λοιπόν στην Ιερά Πέτρα. Πάμε να συνομιλήσουμε με την Μαρίνα Χαραλαμπάκη και την Κατερίνα Χαραλαμπάκη. Είναι μέλη της ομάδας Protect Ιερά Πέτρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά η αλήθεια είναι πως είστε ιδιαίτερα δραστήρια εκεί τα μέλη της ομάδας. Και κάθε εβδομάδα έχετε και μία διαφορετική πρωτοβουλία, μία διαφορετική δράση. Μαρίνα, να ξεκινήσω με σένα. Η τελευταία δράση που πραγματοποιήθηκε ποια ήταν? Η τελευταία δράση μας ήταν στο ΚΕΘΕΑ, ναι. Το οποίο το καλοποιήσαμε. Σε συνεργασία μαζί της βάψαμε τον εξωτερικό του χώρο και φτιάξαμε κάποια πράγματα τα οποία ομορφαίνουν τον εξωτερικό χώρο και έχουν μία καλύτερη εικόνα. Μάλιστα. Κατερίνα, σε ποιο σημείο βρίσκεστε και για ποιο λόγο? Για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Είμαστε στην Αμαχία, στην παραλία της Αμαχίας, εδώ ναι. Πέρα. Και για να σας πούμε κάποια πράγματα. Βέβαια. Λοιπόν, κάποια πράγματα, όπως... Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε το πώς κάποιοι, όταν έρχονται στην παραλία κάποιες οικογένειες, μπορούν να μας βοηθήσουν, έτσι ώστε να μαζεύουν και αυτοί κάποια σκουπίδια από κάτω. Λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος λοιπόν να βοηθήσει, πώς μπορεί μια οικογένεια να σταθεί δίπλα σας? Καταρχάς να κρατάει σακούλα μαζί της στη τσάντα του. Ναι. Και να μην πετάει κάτω τα σκουπίδια, να τα βάζει μέσα στη σακούλα και όταν φύγει να κοιτάει το γύρο του χώρο και αν δει ένα σκουπίδι και να μην είναι δικό του, να το πάει, να το βάλει στη σακουλίτα και να το πάρει σπίτι αν έχει ένα κάδο. Μέσα στη σακούλα δεμένη και την πετάει μέσα στο κάδο. Έχετε προγραμματίσει, Μαρίνα, κάποια δράση καθαρισμού παραλίας εκεί στην Ιερά Πέτρα? Όχι. Είναι η επόμενη μας δράση στη Χρυσή. Η επόμενη δράση είναι λοιπόν στη Χρυσή και έχει προγραμματιστεί για πότε? Για 18 Ιουλίου. Για 18 Ιουλίου. Και σε αυτή τη δράση μπορεί να συμμετέχει, Κατερίνα, ποιος? Όποιος θέλει μπορεί να έρθει με το καραβάκι και να μας βοηθήσει. Πώς νιώθετε για αυτές τις πρωτοβουλίες σας, πρωτοβουλίες εθελοντισμού, που θέλετε και άλλοι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις? Μαρίνα. Νιώθουμε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θέλουμε όλοι να συμμετέχουν και να μας βοηθήσουν, γιατί είμαστε πλέον μια πολύ μεγάλη ομάδα με πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Και θέλουμε να δείχνουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα και στους μεγαλύτερους και στα παιδιά της ηλικίας μας και να τα βάλουμε μέσα σε αυτό το κλίμα του εθελοντισμού. Συνολικά, Κατερίνα, πόσα παιδιά, πόσα άτομα συμμετέχουν στην ομάδα σας? Στην ομάδα μας είναι 30 άτομα. Είναι 30 άτομα και είναι όλοι τους μαθητές? Ναι, αλλά έχουμε... Αλλά έχετε και άλλες ηλικίες, σωστά? Ναι, ναι. Και μικρά παιδιά δημοτικού, ναι. Αλλά και τα παιδιά γυμνάσιο. Μαρίνα, κάποιος μπορεί να μπει στον ιστότοπο, στη σελίδα σας στο Facebook, να μάθει περισσότερα, να σας στηρίξει, να βρεθεί δίπλα σας? Για πες μας λίγο στη διαδικασία. Μάλιστα. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να μπει στο Facebook, να μπει στη σελίδα γείτον της ομάδας, να ενημερωθεί. Εμείς τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε κάθε δράση, ειδικά έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, με μαθητές δημοτικού, με μαθητές γυμνασίου, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Να σταθούμε δίπλα. Το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ήχηρο και πρέπει να φτάσει σε όλη την Κρήτη. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον. Η δράση λοιπόν η επόμενη στη Χρυσή, στις 18, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. 18 Ιουλίου. Οπότε όποιος θέλει, τι πρέπει να κάνει, Κατερίνα? Να έρθει με το καραβάκι, ναι. Όποιος έχει οικονομική δυνατότητα, ναι. Να έρθει να μας βοηθήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και στους εκπαιδευτικούς, αλλά όπως συνηθίζω να λέω και στις οικογένειες αυτών των παιδιών βέβαια, που εμπνέονται από αυτές για να προχωρούν σε αυτές τις ξεχωριστές και όμορφες δράσεις εθελοντισμού.